Λοιπόν, έγινε αυτό που ήθελα πραγματικά. Εγώ κερδισμένος θα πω. Και τα κανάλια μας θα βγουν κερδισμένα. Εδώ τα ίντερνετικά. Το θέμα είναι ότι έχουμε συνεργάτες με συναισθήματα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα με μια λογική. Τη λογική του Ραπτόπουλου, η οποία είναι μια τετράγωνη, στρόγγυλη, παραλληλόγραμμη λογική. Ακούστε. Φέτος, η μπάλα που παίχτηκε, όλες οι ομάδες είχαν ατέλειες. Ωραία. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα, τον διόρθωσε ο Μεντιλίμπαρ. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε μέτρια, πήγε καλά, ήρθε ο άλλος, τους διέλυσε ο Τούρκος, τον διώξανε. Και έμεινε η Άκη, ο Παοκιάκ, πολύ πεσμένη από πέρσι. Ένα μετριότατο, μόνιμα μετριότατο ποδόσφαιρο, το οποίο έλειπε η ένταση, η πίεση. Και το θυμήθηκαν τώρα στην Αθήνα οι Ντέμιδες και τα λοιπά. Είδες Ντέμι το Μάιο ότι δεν είναι η Άκη έτσι όπως έπρεπε να είναι. Μάλιστα. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα στην μπάλα επάνω. Να σε γερός. Σε θαυμάσαμε σαν παίκτη, σε προσκυνήσαμε. Άστο το μικρόφωνο για κανέναν άλλον. Καλύτερα τα λέει ο Τσάρλι, ο φίλος μου κάτω στους Μπεταράδες. Τα λέει ο Μαχαζινάκος στο Μαρμίτα. Τα λέει ο Φρουρός στο Μαρμίτα. Τα λέω εγώ στο Ραπτόπουλο. Άστο. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για μπάλα ή και για δατάλα. Να μιλήσουμε για όλα. Σαν μπάλα, ο ΠΑΟΚ δικαιούται το πρωτάθλημα. Η γενική του εικόνα. Αν δηλαδή ήταν πυγμαχικός αγώνας τεσσάρων και μέναν οι δυο στο τέλος ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ήμουνα διαιτητής και δεν υπάρξει οπωσδήποτε νοκάουτ, στα σημεία θα του το έδινα του ΠΑΟΚ, για να είμαι ειλικρινής. Άλλο τι συμπαθώ, άλλο τι θέλω, άλλο τι πιστεύω και άλλο τι βλέπω. Ο ΠΑΟΚ στα σημεία πρωταθλητής. Τώρα, θα το πάρει? Εγώ πιστεύω θα το πάρει. Στατιστικά και μόνο, ο Άρης του έχει κάνει πολλές ζημιές φέτος. Του έκανε μόνο ζημιές. Σοπαλία ήττα. 3-6 και 2-8. Θα μου πεις, γιατί όχι και τώρα? Καταρχήν, ένα διασαβαντάζ για τον Άρη είναι ότι έχει το κύπελο το Σάββατο και μπορεί κάποιοι παίκτες να προστατευτούν και να κοιτάξουν το ατομικό του συμφέρον. Λέω μπορεί. Ενώ οι άλλοι θα παίζουν τον υπερπάντων αγώνα. Ο Άρης δεν παίζει τον υπερπάντων αγώνα. Ένα είναι αυτό. Πέρα από τακτικές και στρατηγικές. Ωραία. Το άλλο είναι ότι σαν ομάδα, σαν budget, σαν ατομική κατάσταση, ο ΠΑΟΚ είναι πιο πάνω και βρίσκεται και σε καλό σημείο. Δηλαδή βρίσκεται σε μια καλή φόρμα. Βέβαια, για να μπω σε λεπτομέρεια, η Ρουμάνα η πονηρή έχει αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι και έχει τεχνικά δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Με Παναθηναϊκό, ακόμα και με Παναθηναϊκό, την είχε ο Παναθηναϊκό στην κατοχή, με ΑΚ και με Ολυμπιακό. Που σημαίνει ότι πήρε χαμπάρι ότι πρέπει να παίξει και το δεύτερο ρόλο, να παίξει τη μεγάλη πάσα και να παίξει τον ευνηδιασμό. Και πήρε τα ντέρμπι. Εδώ τώρα, αλλάζει το σκηνικό. Δεν μπορεί να δώσει την μπάλα στον Άρη και να του φύγει. Και να τη δώσει την μπάλα στον Άρη, ο Άρης δεν θα βγει. Θα κάτσει κι αυτός εκεί. Μηδέν στα παπάρια μας. Του κάνω τη ζημιά εγώ σαν Άρη, σου λέει. Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει την κατοχή. Κάτι το οποίο δεν έκανε τον τελευταίο μήνα. Άρα μπαίνει σε άλλα μονοπάτια ποδοσφαιρικά ο ΠΑΟΚ. Μπαίνει το πρέπει. Δεσαβαντάζ μεγάλο η απώλεια του Κουλιεράκη. Μεγάλη απώλεια ο Κουλιεράκης. Αν ρωτούσες τον Λουτσέσκου, είναι δύο παίκτες που δεν θα παίξουν. Ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιεράκης. Ποιον θες να αφήσεις έξω? Πιστεύω, χωρίς να ξέρω, να μιλήσω μαζί του, θα σου πει να παίξει ο Κουλιεράκης. Είμαι σίγουρος ότι ο Κουλιεράκης είναι πιο επιδραστικός στο κομμάτι του ΠΑΟΚ και στο αμυντικό και στο επιθετικό. Καμία σχέση ο Μιχαηλίδης, ούτε σε προσόντα, ούτε σε προσωπικότητα, ούτε σε ψυχή. Εντάξει. Είναι ένα μάτς που μπορεί να χρειαστεί, όπως λες και εσύ, να πάει 0-0. Θα πάει το σωστημένο. Βέβαια. Ο Μιχαηλίδης δεν το έχει. Δηλαδή, Κουλιαράκη μπορεί σε πέντε στημένα, σε 10 στημένα που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, ένα να σου βγει και να στο κάτσει και να πάρει ένα πρωτάθλημα. Το έχει αυτό το μείον. Ο Άρης από την άλλη μεριά έχει το πλεονέκτημα του χώρου, γιατί έχει γρήγορους παίκτες. Και ο Σαβέιρο και ο Τσαπατσούλης, ο έξω δεξιά, ο Σουλεϊμάνοφ. Και θα παίξει και ο Νταρίτα. Ο Νταρίτα δεν είναι αργός. Θα παίξει ο Νταρίτα τρίτο χαφ, έμαθα.
δεν θα παίξει ο Γκαρσία. Θα ξεκινήσει με Νταρίτα. Νταρίτα, Ζουλ και ο άλλος ο Χαφ. Ο Στράτε. Ναι, τρεις. Και μετά θα το πάει, αν το φάει ή αν χτυπήσει την κόντρα και ανέβει ο Πάουκ πολύ ψηλά. Άρα. Ένα άλλο κομμάτι που θα δούμε είναι ότι θα μαντουμάρει πολύ κοντά ο Ζουλ τον Κωνσταντέλια. Θα έχουμε αυτό το δίδυμο. Ο Ζουλ σε φόρμα, Κωνσταντέλιας και αυτό το παιδί ανεβασμένο πιο πολύ. Του δίνει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ περισσότερο χώρο να πάρει την μπάλα από πίσω. Δεν τον κολλάει πολύ στα φόρ, τον κάνει πιο αντιδραστικό. Το είδα και αυτό. Να τον τραβάει πιο πίσω για να πετάει και τις μπαλιές. Και να φεύγει και αυτός. Να την παίρνει και να την δίνει γρήγορα. Θα πάω στα άστρα του ουρανού. Θα πω ότι ο ΠΑΟΚ εκτός από καλή κατάσταση και φόρμα έχει και μεγάλο πάτο. Και πιστεύω ότι ο πάτος του θα ανοίξει στο Χαριλάου. Γι' αυτό επιμένω στο Σαμάτα. Γελάω κόσμο τον Σαμάτα. Ο Σαμάτα μπορεί να ανοίξει ο πάτος του και να βάλει καλά γκολ με καμία καραμπόλα, να πούμε. Εγώ βλέπω θα περάσει ο ΠΑΟΚ δύσκολα από τον Χαριλάου, αλλά θα περάσει. Με μάχες, μεγάλες μάχες. Και θα δώσω και κάποιες πληροφορίες. Το βλέπω 1-2 το μάτς. Μπορεί να προηγηθεί και ο Άρης, δεν ξέρω. Αν προηγηθεί ο Άρης, δύσκολα θα γίνει. 1-2 βέβαια. Έτσι. Γιατί αν προηγηθεί ο Άρης, μετά θα κάτσει πίσω και θα βγει στην κόντρα. Θα πέσει σε ΣΒΑΜ και σε ΜΕΙΤΕ και θα γίνει πάρτι. Θα κλείνουν οι πλαϊνοί μπροστά στους παίκτες του ΠΑΟΚ και θα γίνει πάρτι. Βλέπω ότι θα το πάρει πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή στα σημεία θα το πάρει δύσκολα. Και θα το πάρει από μια ΑΕΚ η οποία φέτος την έχω αναλύσει. Έχω υβριστεί, έχω χλεβαστεί. Ακόμα και να το πάρει η ΑΕΚ, θα πάρει ένα πρωτάθλημα που δεν θα θυμάται κανένας. Μια κακή ΑΕΚ. Πιο πολύ μπάλα έπαιξε ο ΠΑΟΚ και πιο θέαμα έδωσε. Έκανε και τις κοιλιές του, έκανε και τις στραβές στο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και διαιτησίες δεν είχαμε να πάρει κανένας πολλά σπόρια κτλ. Μοιρασμένο ήταν το έργο. Και αν η ΑΕΚ πήρε 2-3 παραπάνω, ούτε καν τα θυμάμαι. Αν πήρε η ΑΕΚ 2-3 παραπάνω. Πάμε στα άλλα κομμάτια τώρα. Έβγαλε η αστυνομία ανακοίνωση και απαγορεύει τις μετακινήσεις, τις οργανωμένες από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από γήπεδο σε, από ξενοδοχείο σε γήπεδο και στις δύο ομάδες. Από 8 το πρωί ως 8 το βράδυ. Αυτό το κάνει. Εγώ πιστεύω θα πάνε και Αριανοί και Παοξίδες. Γιατί το κάνει αυτό ο Χρυσοχοΐδης? Για να έχει τον πισινό του καλυμμένο σαν κυβέρνηση. Σου λέει εγώ έβγαλα την ανακοίνωση και τα λοιπά. Και μετά τις 8 το βράδυ, μετά τις 10 όταν τελειώσει το μάτς, εγώ σαν κυβέρνηση σου λέει, αν μας θέλετε να πλακωθείτε στους δρόμους, εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Το κάνει λοιπόν για λόγους τέτοιους. Ξέρω ότι η αστυνομία πάει προς τον ΠΑΟΚ. Η αθλητική βία έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Άρα εδώ δεν ξέρω τι θα έχουμε, θα αφήσουν τους μέντες, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και αν γίνουν επεισόδια και τέτοια, δεν μπαίνω σε τέτοια διαδικασία. Είμαι ο πλέον αναρμόδιος να μιλήσω για πιθανά επεισόδια. Και είμαι αυτός ο οποίος δεν θα φταίει και για τα επεισόδια, γιατί είμαι ο μόνος στην Ελλάδα αθλητικογράφος ή τέλος πάντων παραγωγός, ο οποίος ανοιχτά, και να τα ακούσουν και οι εισαγγελείς και τα ραδιοτηλεοπτικά και οι υπουργοί και όλοι οι κουρουμπαγλάδες. Είμαι ο μόνος, κύριοι, ο οποίος έχω έρθει σε ανοιχτή σύγκρουση με όλο το οργανωμένο οπαδικό κίνημα στην Ελλάδα. Τους θεωρώ κοπρόσκυλα. Και φύρες. Και δεν μπορεί κανένας Rotarian Radio, ΠΑΟΚ Radio, Ιστορία Radio και κανένας κοινός θνητός ή ανώτερος από κοινός θνητός να πει ότι ο Ραπτόπουλος προκαλεί τη βία και δημιουργεί καταστάσεις. Είμαι ο πρώτος που λέει είμαι ενάντια στους συνδέσμους και δεν τους γουστάρω. Και μετά το θάνατο του Άλκη δεν έχω διαβάσει και ανακοίνωση συνδέσμου. Το ξέρουν οι συνδεσμίτες. Οπότε μαγκάκια βγάλτε αυτά τα περί Ραπτόπουλου και κοιτάξτε τα μούτρα σας να πούμε και κάντε την αυτοκριτική σας. Εγώ ποτέ δεν έχω συμμετάσχει σε επεισόδια οπαδικά. Ό,τι επεισόδιο έχω κάνει στη ζωή μου ήταν σε προσωπικό επίπεδο. Έχω τσακωθεί με συνεργάτες, έχω τσακωθεί με φίλους, έχω πλακωθεί, έχω κάνει, έχω φάει ξύλο, έχω δώσει. Όχι σε οπαδικά. Όχι να πάω εγώ και άλλοι 10 να χτυπήσουμε δύο άτομα ή να δημιουργήσουμε κατάσταση. Οπότε ό,τι γίνει εκεί, οι υπεύθυνοι είστε εσείς και τα μέσα σας. Γενικά, τα μέσα σας. Όχι εγώ. Ωραία. Από εκεί και πέρα, στα bet, στα, πώς τα λένε, στα tips. Σαν προγνωστικό. Προγνωστικό. 1-2 σκορ. 2-3 γκολ. 1-2 σκορ. Κάρτες με ΙΤΕ. Κάρτα
πώς το λένε, Σβάμπ, Μεϊτέ και Μιχαηλίδης. Τρεις. Over 6,5 κάρτες στο παιχνίδι. Γκόλο Σαμάτα. Βλέπεις Σαμάτα σκόρερ, Εθήριο? Ναι. Βλέπω Σαμάτα σκόρερ και βλέπω τα αστέρια του ουρανού να το δίνουν στον ΠΑΟΚ. Εγώ, σαν ποδοσφαιρική ανάλυση, πιστεύω ότι αν το πάρει ο ΠΑΟΚ θα το πάρει δίκαια. Εγώ την ΑΕΚ τη συμπαθώ πιο πολύ από τον ΠΑΟΚ. Σαν ομάδα, σαν φίλαθλοι κτλ. Ήρθα φέτος σε ανοιχτή σύγκρουση μαζί τους. Άλλο η συμπάθειά μου στην ΑΕΚ, από τις τέσσερις συμπαθώ την ΑΕΚ περισσότερο. Εντάξει, από τους υποτιθέμενους τέσσερις μεγάλους, συμπαθώ την ΑΕΚ περισσότερο. Αλλά όταν μιλάμε για μπάλα, ας εκτιθέμεθα, εγώ θα πω το timing το δικό μου, τι βλέπω. Ξέρω ότι τρώω ξύλο, ξέρω ότι τρώω bullying. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο θα με δικαιώσει. Και με δικαιώνει. Άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει η ΑΕΚ. Αυτά για το παιχνίδι του Άρη με, την, με τον ΠΑΟΚ. Και να πω ότι έμαθα ότι μέσω κάποιων εφαρμογών αγόρασαν εισιτήρια παοξίδες και θα πάνε μεμονωμένα στο γήπεδο. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει. Και θα σας πω και θα τελειώσω μια προσωπική μου εμπειρία. Δεν μπορεί να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να πάει, ξέρω εγώ, ο Χατζινάκος με τον Μπουγάτσα στην Τούμπα σε 10.000 παοξίδες να βάλει μια γκολάρα ο Άρης και να συγκρατηθούν. Μπορεί και να μην συγκρατηθούν. Θέλει πολύ πειθαρχία να συγκρατηθείς. Πήγαμε τον Καμόρα το 18-19 όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στη Λάρισα. Στη Λάρισα ο ΠΑΟΞής όταν πάει τρώει ξύλο από το Λιτόχωρο. Δεν τους θέλουν. Λόγω του Μπιόνα κτλ. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση με αυτούς τους ταβερνόβλαγους εκεί πέρα. Του λέω, κοίταξε να δεις, ξύπνιο είναι ο Καμόρα, δεν κάνω κορόιδο. Πήγαμε με ένα μάξι, με πήγε σε 3 ώρες στη Λάρισα, με 60 πήγε. Ρε πού στην Καμόρα, λέω, πάτε το γαμημένο το αυτοκίνητο. Πήραμε ένα πόλο νοικιαζόμενο. Πάτε το γαμό την πράσινη. Πάμε τέλος πάντων, τρώμε, κάνουμε. Μπαίνουμε. Στις σουίτες πάνω ήταν ο Γιωργάκης, κάτι ψιλοφουσκωτή να πούμε, κλειδωμένη. Πετάω πάω 0-1, δεν θυμάμαι ποιος το έβαλε, 1-1 έλεξε το μάτς. Είχε τραυματιστεί ο Βιερίνια το παλικάρι. Πετάγονται καμιά δεκαριά παοξίδες εκεί που ήμασταν εκεί και τα λοιπά, γκολ. Ξέρετε πώς φύγανε. Καροτσάκι. Του σηκώσανε με κάτι χερούκλαση, βλάχαρη εκεί πέρα, οι τρακτερόβλαχοι να πούμε και του βγάλανε έξω. Δεν του δίνανε, του βγάλανε έξω. Ευτυχώς εγώ φοβήθηκα. Ο Καμόρα λέει: αμάν, λέω, κάτσε μη φοβάσαι. Λέω: θα του μη τίποτα. Μόνο μίξω και εμά που μα περάσουν τουρκοραδιόφωνο να πούμε. Τι είδαμε και εμεί εδώ να πάμε ξύλο να πούμε. Οπότε δεν είναι εύκολο να πάνε 500-1600 παοξίδες και να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ κτλ. Βέβαια εδώ ελοφεύει ο κίνδυνο. Γιατί ο Καρυπίδης λέει πήγε στην αστυνομική διεύθυνση, η οποία του ΠΑΟΚ βέβαια πιο πολύ φιλική εκεί, η αθλητική βία, και παραπονέθηκε ότι έρχονται κτλ. Μη σας φάνει παράξενο να γίνουν και δολιοφθορές, δηλαδή να πεταχτούν μπουκάλια να διακοπεί παιχνίδι. Είναι πολύ, πολύ τρελό παιχνίδι και με 500-600 παοξίδες μουλοκτούς μέσα στο Κλεάνδης Βικελίδης. Δεν εύχομαι τίποτα. Πραγματικά δεν είμαι φιλάνθρωπος να ευχηθώ τίποτα. Θέλω να πω ότι θα κάνουμε μια καλή τηλεθέαση εδώ στο Ραπτόπουλος TV. Ο Βασίλης θα πάει στο γήπεδο με τον Μπουγάτσα και τους άλλους. Εγώ θα κάνω post-game από πάντα. Και την Κυριακή μετά πιστεύω είτε πάλι μετά θα είμαι όπως και να. Θα είσαι όπως και να έχει. Αυτά και τα λέμε σε μια εβδομάδα και σε ένα μήνα ο οποίος είναι υπέροχος. Καλό βράδυ.